Με τη χρήση μάσκας να είναι προαιρετική για τους υποψηφίους και υποχρεωτική για τους επιτηρητές, με απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ των υποψηφίων και φυσικό αερισμό στις αίθουσες, θα διεξαχθούν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Απαγορεύεται η χρήση ανεμιστήρων, αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, τηρούμε τις οδηγίες για καλή υγιεινή χεριών. Προφανώς η καθαριότητα στα εξεταστικά κέντρα έχει προβλεφθεί. Η διαδικασία των Πανελληνίων είναι ό,τι πιο διαβιές και έντιμο και ασφαλές υπάρχει όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές. Προφανώς τα παιδιά τα φετινά δίνουν με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, τις πρωτόγνωρες συνθήκες θα κληθούν εκείνες τις μέρες. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν λειτουργήσει στην κατεύθυνση του να πάνε όλα καλά και με το λιγότερο δυνατό έχουν στα παιδιά μας να βγάλουν εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα μέτρα τηρούνται και τώρα στα σχολεία. Άρα οι μαθητές είναι εναρμονισμένοι και προσαρμοσμένοι σε αυτό. Πόσα εξεταστικά κέντρα θα έχουμε στο Ηράκλειο και πόσοι μαθητές θα είναι υποψήφοι φέτος? Τα εξεταστικά κέντρα που έχουμε προτείνει εμείς στο Υπουργείο, δεν έχουμε λάβει ακόμα την οριστική απάντηση, είναι 29. Και οι μαθητές που εξετάζονται φέτος σε γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ, καθώς και οι προφορικά εξεταζόμενοι, είναι 2.670 περίπου. Καθηγητές και μαθητές της τρίτης λυκείου έχουν επιδοθεί σε ένα πραγματικό μαραθώνιο τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Από τη μέρα που ανοίξαμε, αλλά και όλο αυτό το διάστημα τηλεκπαίδευση, οι συνάδελφοι και η προσοχή μας όλοι στα παιδιά της τρίτης λυκείου ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, να επικρατήσει ηρεμία, να τονώσουμε την ψυχολογία τους. Τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να ξέρουν ότι προφανώς είναι μια δοκιμασία από τις μεγαλύτερες της ζωής τους μέχρι τώρα, αλλά δεν είναι ούτε το τέρμα ούτε το μόνο πράγμα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν φέτος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια, ενώ μία ημέρα αργότερα θα εξεταστούν οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι των πανελληνίων είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας για τα γενικά λύκεια και τα νέα ελληνικά γενικής παιδείας για τα επαγγελματικά λύκεια. Με δύναμη, με αισιοδοξία, με πίστη σε αυτό που κάνουν, με πίστη και βεβαιότητα στην προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα όλο αυτό το διάστημα και το δύσκολο ειδικά διάστημα τελευταίο, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και στο τέλος πάντα όλα πάνε καλά, είτε έτσι είτε αλλιώς.